την ανάγκη να ενσκύψει η πολιτεία στα ζητήματα που θα προκύψουν για τους παραγωγούς της Κρήτης με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στο νησί, ζητούν οι κτηνοτρόφοι των Χανίων. Στο επώμνημά τους προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θέτουν το θέμα αναλυτικά, τονίζοντας πως το κράτος δεν πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά τους παραγωγούς στη διευθέτηση του προβλήματος των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτές, αλλά δεν αμφισβητείται ο αγροτικός τους χαρακτήρας. Δασικές εκτάσεις να παραμείνουν δασικές, αλλά να μην αλλάξουν χρήση γης, αλλά να μην πληρώσουμε κόστος για αυτά που δεν είναι δασικά. Και στο νομό Χανίων θα επιβαρυνθούμε πάρα πολύ οικονομικά οι αγρότες, αφορά όχι μόνο τους κτηνοτρόφους, όσους έχουν γη. Καλούμε τις δήμους, την περιφέρεια να ενώσουμε τη φωνή μας. Είναι πάρα πολλές εκτάσεις φορτολιγαδικές που είναι βοσκίσιμες γης, αντιμετωπίζονται ως δάση που στο μυαλό πολλών στην Ευρώπη, ας πούμε, ή ακόμα και στα γραφεία του ΟΠΚΠ, φαντάζονται κάτι τεράστια ψηλά δέντρα και ένα πυκνό δάσος που δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Ασφαλώς είναι ένας βιότοπος και ένας οικότοπος με όλα τα χαρακτηριστικά. Σήμερα, μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή, στον οποίο και παρέθεσαν μια σειρά προβλημάτων που έχουν προκύψει και μεγενθύνονται με την επέλαση της πανδημίας. 100% εγγυημένες τιμές σε όλα τα προϊόντα. Ζητούμε μείωση στο ΦΠΑ για να μπορούμε να φτηνίσουν τα προϊόντα. Θέλουμε συνταξιοδότηση σε αγρότες στα 60 και γυναίκες στα 55. Σε αγρολογική βάση είμαστε μαζί τους και θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχθούν. Είναι ένας κλάδος ο οποίος παράγει. Ο αεροδιαφορικός τομέας είναι σημαντικός για την Ελλάδα και για την Κρήτη ειδικότερα. Είδαμε ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό, γιατί αυτό έχει κάποιες παγίδες από πίσω όταν προκύψουν ζητήματα όπως αυτό της πανδημίας. Οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν παράλληλα και τη σαφή αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο καθεστώς των λαϊκών αγορών. Βγάνει απ' έξω τους παραγωγούς, πραγματικούς παραγωγούς, και γίνεται ένα λιβερσιλίκι με εμπόρους, με εργολάβους, το οποίο είναι καθαρά αντίθετο σε πραγματικούς παραγωγούς και στον καταναλωτή που θα τον παραπλανήσουν εάν περάσει το νομοσχέδιο. Το υπόμνημα με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων θα μεταβιβαστεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.